Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Βουλής να τιμήσει με αυτή την ειδική συνεδρία στο Λομέλιάς της τα 70 χρόνια από την ενσωμάτωση των Ικανίων στην Ελλάδα. Και βέβαια επικροτούμε ανεπιφύλακτα την ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου. Η ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου αποτελεί μια ευκαιρία για να καταστεί ευρύτερα γνωστή η ιστορία των νησιών και των νησιωτών. Τα Δωδεκάνησα, παρόλο που ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος μόλις το 1947, σε όλη τη μακραίωνη ιστορία τους ακολούθησαν τις τύχες του ελληνισμού, ήταν αναπόσπεστο τμήμα του. Οι Ιωαννίτες υπότες, Βενετσιάνοι, Οθωμανοί και τέλος οι Ιταλοί κατακτητές προσπάθησαν να ορίσουν την τύχη των νησιών και των νησιωτών του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Κάθε κυριαρχία άφησε πίσω της φυσικά θύματα και τραύματα, αλλά καμιά δεν κατάφερε να αλλοιώσει την ταυτότητα και να εκμηδενίσει το πάθος των Δωδεκανησίων για την ελευθερία, τη θάλασσα, το εμπόριο, τον πολιτισμό. Η γεωστρατηγική θέση της Δωδεκανήσου, ο φυσικός πλούτος, η ναυτική δυνότητα, οι καινοτομίες που εισήγαν στην ναυτιλία, αλλά και η πηγαία ικανότητα των νησιωτών να παίρνουν ρίσκα, να δημιουργούν και να ληστεύουν σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, επηρέασε, καθόρισε την μοίρα των κατοίκων και των νησιών ανά τους αιώνες και γίνανε το μήλον της έρηδος για πολλές επεκτατικές αυτοκρατορίες και επιθετικούς στρατιλάτες. Ταυτόχρονα όμως τα Δωδεκάνησα υπήρξαν πάντα χώρο συνύπαρξης και συνεργασίας διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, πέρασμα και χώρο συνάντησης εμπορικών δρόμων. Γι' αυτό και τα Δωδεκάνησα υπήρξαν σημαντικά κέντρα πολιτισμού, κόμβοι διαμετακομιστικού εμπορίου, σύνδεσμοι επικοινωνίας ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, Βορρά και Νότο. Και είναι αυτή ακριβώς η διάσταση της ιστορίας που είναι και σήμερα ζωτικά επίκαιρη, αναγκαία και υποφελής παντού, αλλά ακόμη πιο πολύ στη δική μας έφλεκτη περιοχή, όχι μόνο για τους κατοίκους των νησιών, αλλά και για όλους τους λαούς της περιοχής, ακόμα και για εκείνους τους λαούς, εκπρόσωποι των οποίων δείχνουν ενίοτε να αγνοούν αυτή την ιστορική αλήθεια. Τα νησιά μας και οι νησιώτες είναι κληρονόμοι και συνεχιστές μιας πλούσιας ιστορίας αγώνων για ελευθερία και για δημιουργία. Χαρακτηρίζονται από διαρκή προσφορά στην πατρίδα και τον πολιτισμό. Αλλά και σήμερα βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή της Ευρώπης, στην αντιμετώπιση του τεράστιου προσφυγικού ανθρωπιστικού προβλήματος. Έδειξαν έμπρακτα αλληλεγγύη και περισσή ανθρωπιά, σώζοντας και περιθάλπτοντας ανθρώπινες ζωές, όπως και άλλα και τα άλλα κριτικά νησιά του Αιγαίου. Και αξίζει τα νησιά αυτά και οι κάτοικοί τους να στηριχτούν και να θωρακιστούν από κάθε πλευρά με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και τον διαχρονικά κρίσιμο ρόλο και τη συμβολή τους στην ειρήνη, τη σταθερότητα, τη συνεργασία και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η ανακήρυξη του 2017 ως έτος Δωδεκανήσου συνιστά λοιπόν μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και να γνωριστούμε και να κάνουμε ευρύτερα γνωστή την ιστορία των νησιών, αλλά και για να ανταποκριθούμε και σε ένα άλλο καθήκον, να αντιμετωπίσουμε λαοί τα σύγχρονα προβλήματα, να τα αναδείξουμε και να τα επιχειρήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες των νησιών προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και της χώρας συνολικά. Τα νησιά μας πρέπει να αποκτήσουν πλήρως το αυτονόητο δικαίωμα στην ισοτιμία και την ισονομία, πρέπει να απολαύσουν τη δυνατότητα να ασκηθούν κατάλληλες νησιωτικές πολιτικές, όχι ως ειδικό προνόμιο, αλλά ως ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας απέναντί τους. Και αυτό είναι σε πλήρη αντιστοιχεία με την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να δώσει μια αναβαθμισμένη προτεραιότητα στην νησιωτική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, το Δεκέμβριο του 2016, από ένα νησί της Δωδεκανήσου, την Ίσυρο, ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νησιωτικών πολιτικών που καλύπτουν πολλά πεδία εφαρμογής της πολιτικής. Ένα πλέγμα νησιωτικών πολιτικών
που ήδη αρχίζει να εφαρμόζεται και να αποδίδει καρπούς. Στην υγεία στελεχώνονται όλα τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμα ιατρεία με αγροτικούς γιατρούς, όπου τους προσφέρονται επιπλέον οικονομικά και θεσμικά κίνητρα. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καλύπτονται τα όποια κενά στα νησιά με οπλίτες γιατρούς. Για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση των νησιών έχουμε ήδη εξαγγείλει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ένα αντίστοιχο για το Νότιο Αιγαίο με εθνικούς πόρους για την ενίσχυση της ανάπτυξης των νησιών και της απασχόλησης. Στον τομέα των μεταφορών προωθούμε άμεσα το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των υδατοδρομείων στα νησιά μας, ενώ με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανασχεδιάζεται ο χάρτης συγκοινωνιών στα νησιά. Φροντίζουμε στα νησιά μας να αποκτήσουν αυτονομία στην υδροδότηση και ενεργειακή επάρκεια. Τέλος, ολοκληρώνουμε άμεσα την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο θέλουμε να καταστεί ένα διαρκές κέντρο για τη μελέτη πολιτικών, εφαρμοζόμενων πολιτικών για τα νησιά. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, θέτουμε σε ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα των ευρωπαϊκών νησιωτικών πολιτικών, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό και το γεγονός ότι την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί η Μάλτα, ο Πρωθυπουργός της οποίας βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας και εντός ολίγου θα στενθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Διεκδικούμε τις θεσμικές εκείνες αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων, ώστε να περιλαμβάνεται η ρήτρα νησιωτικότητας όχι μόνο σε εθνικές αλλά και σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης, διεκδικούμε την ίδρυση ενός Ταμείου Νησιωτικής Συνοχής και Ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Όμως, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά είναι συνεχείς και γι' αυτό συνεχείς πρέπει να είναι και οι έμπρακτες προσπάθειές μας, έτσι ώστε η νησιωτικότητα, από μια έννοια που περιγράφει προβλήματα και προβληματικές καταστάσεις, να αποτελέσει πεδίο σημαντικών πρωτοβουλειών και να γίνει συνώνυμο της δυναμικής αλλαγής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά απαιτούν την στενότερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους άλλους θεσμούς της δημοκρατίας, τις περιφέρειες, την αυτοδιοίκηση, απαιτούν τη στενή συνεργασία του κράτους και με τους κοινωνικούς φορείς. Η Βουλή μέχρι σήμερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των νησιωτικών προβλημάτων, αλλά και στην ανάδειξη κοινών τόπων και πεδίο συνεργασίας. Και ασφαλώς μπορεί να παίξει ένα ακόμα πιο ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Δραγασάκη. Το λόγο έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.